έχει γίνει σύνθημα πια. Όλοι λένε μαμά, όλοι λένε μαμά. Στις πλατείες, στα σχολεία και σε κάθε γειτονιά. Όλοι λένε μαμά, όλοι λένε μαμά. Δεν υπάρχει πιο ωραία λέξη μαμά. Δεν υπάρχει πιο ζεστή αγκαλιά μαμά. Να σε νιώθει και να χαμογελά. Θάρρος μα και παρηγοριά. Όλα αυτά είναι μαμά, μαμά. Και ενώ θα πρέπει να υπάρχει παντού μόνο χαρά, να κοιτάς γύρω και να βλέπεις παιδιά. Τη μαμά, τον παππού, τα εγγόνια, τη γιαγιά. Είναι σπάνια αυτή η εικόνα πια. Τι να φταίει άραγε και δεν κάνουμε παιδιά. Τα προβλήματα τα οικονομικά. Μαχαίρια στον έρωτα, μάχες στην καρδιά. Υπάρχει λύση παιδιά. Πριν χαθεί το όνειρο και φύγει ο έρωτας μακριά. Πριν να πούμε δεν θα κάνω παιδιά. Έχει γίνει σύνθημα πια. Όλοι λένε μαμά, όλοι λένε μαμά. Στις πλατείες, στα σχολεία και σε κάθε γειτονιά. Όλοι λένε μαμά, όλοι λένε μαμά. Έχει γίνει σύνθημα πια. Όλοι λένε μαμά, όλοι λένε μαμά. Στις πλατείες, στα σχολεία και σε κάθε γειτονιά. Όλοι λένε μαμά, όλοι λένε μαμά. Μπορείς, αρκεί να το πιστέψεις. Συνέχισε να ελπίζεις, πρέπει να το παλέψεις. Ας δώσουμε μια ευκαιρία στη μαμά. Μάνα είναι μόνο μία, μαμά. Αξίζει να το ζήσει παραπάνω από μια φορά. Μία είναι η μαμά. Στα παιδιά είναι η ευτυχία. Δεν είναι στο χρήμα η χαρά. Μοναχά στα παιδιά. Η Ελλάδα έχει ανάγκη τη δική της μαμά. Για να πάμε μπροστά, πείτε όλοι μπροστά. Και φωνάξτε όσο γίνεται πιο δυνατά. Μαμά, μαμά. Έχει γίνει σύνθημα πια. Όλοι λένε μαμά, όλοι λένε μαμά. Στις πλατείες, στα σχολεία και σε κάθε γειτονιά. Όλοι λένε μαμά, όλοι λένε μαμά. Έχει γίνει σύνθημα πια. Όλοι λένε μαμά, όλοι λένε μαμά. Στις πλατείες, στα σχολεία και σε κάθε γειτονιά. Όλοι λένε μαμά, όλοι λένε μαμά. Μπορείς, αρκεί να το πιστέψεις. Όλοι λένε μαμά. Συνέχισε να ελπίζεις, πρέπει να το παλέψεις. Όλοι λένε μαμά. Μάνα είναι μόνο μία, μαμά. Λοιπόν, δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Θέλω ένα μεγάλο χειροκρότημα. Δημήτρης Μάρκος στο στούντιο σήμερα μαζί μας. Αυτά είναι τα ωραία. Λοιπόν, ως ράπερ, έλα δώσ' το. Εγώ λέω να χειροκροτήσουμε τη μαμά όλοι μαζί, γιατί η ηρωίδα... Είμαι και εγώ μαμά τώρα πλέον. Και εσύ, επειδή είσαι και εσύ. Ακριβώς, ναι. Η ηρωίδα της ζωής είναι η μαμά, Τάνια μου, είσαι εσύ. Είναι η κάθε μανούλα που μας βλέπει αυτή τη στιγμή. Ή αν θέλεις, και αυτή ύμνη κυρίως στο τραγούδι, η υποψήφια μαμά. Που δυσκολεύεται όμως να γίνει μαμά για πολλούς λόγους. Ξέρεις λοιπόν, τώρα, οικονομικούς. Θα τα πούμε όλα. Βεβαίως. Να πούμε ότι όλη αυτή η πρωτοβουλία, καταρχάς να ξεκινήσουμε από αυτό, έχει να κάνει με το φεστιβάλ γονιμότητας, το οποίο διεξάγεται για ένα διήμερο, Σάββατο και Κυριακή, στο Ζάπιο Μέγαρο. Πρέπει να πάτε όλοι. Γιατί όμως, Δημήτρη, γιατί μπορούν να πάρουν τα παιδάκια τους, την οικογένειά τους και να χαρούν με πολλές δραστηριότητες. Ακριβώς. Σήμερα θα είσαι και εσύ εκεί. Ναι, σήμερα Σάββατο το φεστιβάλ ήδη έχει ξεκινήσει και τρέχει με τα θέματα τα επιστημονικά. Δηλαδή, είναι επιστήμονες από όλο τον κόσμο, Τάνια, από την Κίνα, από την Νορβηγία, από την Αγγλία, από τη Γαλλία και συζητάνε τα θέματα υπογονιμότητας. Ενώ τα ζευγάρια έχουν τη δυνατότητα να πάνε και να συνομιλήσουν κατηδίαν με τους γιατρούς. Που πρόσεξε με, η χώρα μας έχει τους κορυφαίους γιατρούς. Έτσι. Στο κομμάτι. Τη τεχνητή γονιμοποίηση και δεν είναι τυχαίο ότι και η Κίνα παίρνει τώρα τελευταία τεχνογνωσία από εμάς από τη στιγμή που απελευθερώθηκαν, άλλαξε η νομοθεσία και μπορούν να κάνουν παραπάνω από ένα παιδί. Εγώ θα σου πω ότι υπάρχουν γιατροί στην Ελλάδα και είμαι σε θέση να το γνωρίζω πάρα πολύ καλά, που είναι τόσο καλοί στη δουλειά τους, που κάποιοι ταξιδεύουν από την άλλη άκρη του κόσμου για να έρθουν να βρουν τους συγκεκριμένους Έλληνες γιατρούς και να κάνουν τη διαδικασία μιας εξωσωματικής μόνο στην Ελλάδα. Θα μου επιτρέψεις να αναφέρω ένα όνομα, γιατί είναι κουμπάρος μου. Δεν το έχω πει σε άλλες εκπομπές τηλεοπτικές. Ο Κώστας ο Πάντος, για παράδειγμα, που θεωρείται ο γκουρού της εξωσωματικής γονιμοποίησης όχι στην Ελλάδα μόνο, αλλά και στον κόσμο. Είναι κουμπάρος μου, το λατρεύω. Έχει βοηθήσει και το γνωρίζω ο ίδιος πάρα πολλά ζευγάρια. Και είναι από τους ανθρώπους που πας εκεί και χωρίς καμία ιδιοτέλεια, το αντίθετο με ανιδιοτέλεια, με τη μία φορά μπορεί η κοπέλα να μείνει έγκυος, όταν σε άλλες περιπτώσεις έχουν παιδευτεί πάρα πολύ. Άρα αυτοί είναι οι Έλληνες γιατροί.
Αυτός είναι ο Πάντος. Αυτοί είναι πολλοί Έλληνες γιατροί που μπορούν να κάνουν το όνειρο πραγματικότητα για πολύ κόσμο. Λοιπόν, εγώ τώρα όμως, πέρα από το όνειρο το οποίο μπορεί να γίνει πραγματικότητα, όπως λες, σε σχέση με το κομμάτι της τεκνοποίησης, θέλω να πάω σε ένα δικό σου όνειρο, γιατί έχω καταλάβει, φίλε Δημήτρη, που γνωριζόμαστε πολλά χρόνια και από τα παλιά και έχουμε κάνει και ραδιοφωνικές εκπομπές στο Real FM, θα τα πούμε όλα αυτά, ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία που σε είδαμε ως ράπερ και πολύ μου άρεσε και ξαφνιαστήκαμε, αλλά μας άρεσε, ξαφνιαστήκαμε ευχάριστα, νομίζω ότι ένα δικό σου όνειρο το έχεις πραγματοποιήσει. Πες μου ότι κάνω λάθος, πες λοιπόν, μου ότι δεν είναι. Δεν κάνεις καθόλου λάθος, είναι τρομερό το ενστικτό σου. Πάντα έλεγα. Πάντα τραγουδούσα καταρχάς. Ναι. Δηλαδή, πώς λέμε, τραγουδάω στο μπάνιο, τραγουδάω στο ραδιόφωνο, τώρα που παίζει ένα τραγούδι, Αντώνης Ρέμος, Γιάννης Πάριος, Γιώργος Νταλάρας. Εγώ τραγουδάω από πάνω από τα τραγούδια. Ναι. Εκτός αέρα. Ναι. Πάντα έλεγα να τραγουδήσω. Έχει ωραία φωνή όμως. Έχεις πολύ ωραία φωνή. Το ραδιόφωνο κάνει. Ακαπέλα. Δημήτρη, ας ακούσουμε ακαπέλα. Άμα θέλεις, το βάζουμε τραγούδι και το τραγουδάω και ακαπέλα μετά. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν έχει κανένα θέμα ο Δημήτρης. Σίγουρα δεν τρέχουμε. Γιατί από τη στιγμή που θα βάλουμε βαθμολογία όμως εδώ. Είναι γεγονός. Ήταν ένα όνειρό μου λοιπόν να τραγουδήσω. Δεν περίμενα όμως ότι θα κάτσω να γράψω. Δεν το είχα βάλει στα όνειρά μου αυτό. Ναι. Θα κάτσω να γράψω ένα τραγούδι. Η αφορμή μου δόθηκε, όπως είπες, από το φεστιβάλ γονιμότητας. Ναι. Και λέω, ας βάλω κι εγώ μια πινελιά. Ναι. Επειδή επιστήμονας δεν είμαι, δεν μπορώ να συμμετάσχω σήμερα στις διαλέξεις. Άντε να συντονίσω ένα τραπέζι το πολύ. Σωστά. Ας βάλω μια πινελιά και ευτυχώς έγινε αυτό που λέμε viral. Το ευτυχώς το βάζω με ποια έννοια. Όχι για την προσωπική μου προβολή, γιατί προβλήθηκε έτσι η υπογονιμότητα στην Ελλάδα. Το πρόβλημα, το εθνικό ζήτημα της υπογεννητικότητας. Θέλω λοιπόν να μου πεις τώρα πώς ήρθε η έμπνευση. Δηλαδή, ήσουν καθισμένος. Καλά πας, ξαφνικά, σκέφτηκες, θα μπορούσα να γράψω ένα τραγούδι. Εγώ συνηθίζω να τα κάνω όλα από το κινητό. Ναι. Και όπως είμαι λοιπόν στις σημειώσεις μου, λέω κάτσε να γράψω, να δω θα μου βγει ο στίχος. Να γράψω ένα τραγούδι, τον τίτλο τον είχα βρει. Έλεγα μία είναι η μαμά. Και ξεκινάω και γράφω Τάνια μου το τραγούδι. Και σε 10 λεπτά μου βγαίνει αυτό που άκουσες. Σε 10 λεπτά. Δεν ξέρω πώς, ο Θεός. Τα χέρια μου φεύγανε. Με απίστευτη ταχύτητα τα δάχτυλά μου. Νομίζω ότι ήθελε ο Θεός να βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο που αυτή τη στιγμή δεν ξέρει πώς να βοηθηθεί. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο σου έδωσε και την έμπνευση. Λέω εγώ τώρα. Σε 10 λεπτά, και είναι πολύ σημαντικό να το τονίσουμε αυτό. Γράφω αυτό το στίχο, πάω στον Μπο που είναι ένας εξαίρετος καλλιτέχνης, ένας ταλαντούχος καλλιτέχνης, κυρίως όμως ένας καταπληκτικός άνθρωπος, ένα σπάνιο παιδί. Του λέω Μπο, ορίστε, αυτό έκανα. Μπορείς να κάνεις μουσική. Στο σπίτι του, 10 η ώρα τη νύχτα, τα κομπιούτερ, τα συνδεσάιζερ που είχε δίπλα, τα αρμόνια, πώς τα λένε, γράφει τη και βάση. Και ήρθε το εκπληκτικό αποτέλεσμα, το οποίο είδατε πριν από λίγο. Πάμε στο Βαγγέλη τον Τζαουσόπουλο, το σκηνοθέτη, το ξέρεις, αμέσως να συνεισφέρει να κάνει το βιντεοκλίπ. Η Χριστίνη Αλεξανιάν, πώς και μπήκε σε όλο αυτό το κόνσεπτ και την είδαμε στο βιντεοκλίπ. Την πήρα τηλέφωνο. Πώς θα μπορούσα να πάρω εσένα, τη λέω Χριστίνα. Ναι, ναι. Λέμε... Έχει όμως αυτό το μητρικό, το ξέρεις, είναι φιγούρα μαμά. Θα μπορούσε να είναι η φιγούρα, η κλασική φιγούρα τη πολύ καλή, τη ιστορική μαμά. Η Χριστίνα Αλεξανιάν λοιπόν, παρότι είναι στα πολύ πάνω της. Έρχεται το λόγο τιμής, μια και συζητάτε τα τηλεοπτικά στο Sky, με τον Κούρκουλο και τον Μαρκουλάκη. Ήρθε αμέσως σαν ιδιωτελός και έβαλε και εκείνη τη δική της πινελιά. Όλοι το έχουν χαρεί πολύ. Τα παιδιά να δεις πόσο το έχουν χαρεί. Στο σχολείο που πηγαίνουν τα δικά μου, έρχονται και με πιάνουν κάθε πρωί και μου λένε το τραγουδάμε 100 φορές την ημέρα. Όλοι λέμε μαμά, όλοι λέμε μαμά. Όλοι λένε μαμά, όλοι λένε μαμά. Και αυτό μου δίνει τη μεγαλύτερη χαρά. Γιατί αν τα παιδιά πήραν το μήνυμα, το έχουν πάρει και οι γονείς τους. Και κάτι έγινε. Θέλω να μου πεις, για την υπογεννητικότητα. Επειδή κάτι. Τώρα μπήκε σε μια διαδικασία και ξεκίνησε. Να είναι και ο μπαμπάς για να γίνει. Ας τον μπαμπά αργότερα. Ο μπαμπάς πού είναι ο μπαμπάς. Μπαμπάς είναι στη δουλειά. Όλο μαμά, μαμά, αλλά τον μπαμπά. Η μαμά όμως η αλήθεια είναι ότι παίζει καθοριστικό ρόλο. Αν δεν είναι ο μπαμπάς δεν γίνεται το παιδί. Κατάλαβες τώρα τι σου λέει. Ότι το επόμενο στάδιο θα είναι να γράψεις ένα τραγούδι για τον μπαμπά. Το επόμενο τραγούδι που θα γράψω και το αποκαλύπτω εδώ στην Τάνια τη φίλη μου, την αγαπημένη, τη συνεργάτη μου επί χρόνια, θα είναι ένα τραγούδι γιατί το φυσιολογικό να γράψει για τον μπαμπά. Πρέπει να κάνουμε ανατροπές όμως. Όπως κανένας δεν περίμενε ότι εγώ θα τραγουδήσω. Το επόμενο τραγούδι που θα γράψω θα είναι Βάλε κράνος, βάλε ζώνη και θα έχει, πρόσεξε με, το μήνυμα Η βλακεία σου σκοτώνει. Λοιπόν. Δεν θα γράψω για τον μπαμπά, δεν θα γράψω για την πεθερά. Θα μπορούσα βέβαια για την πεθερά μου να γράψω ένα τραγούδι όπως αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, άκουσε με τώρα. Θα γράψω για το κράνος και τη ζώνη, μπας και στα μεγάλα κοινωνικά. Ευαισθητοποιήσουμε ακριβώς τον κόσμο, ο οποίος πρέπει να αποκτήσει σωστή οδηγική συμπεριφορά. Τα μεγάλα κοινωνικά θέματα είναι εδώ, δεν τα αγγίζει κανένα, Τάνια μου. Έτσι πρέπει όλοι, εσύ μπράβο σου, πολλά συγχαρητήρια, δεν είσαι τυχαία, που σήμερα με τόσο εμφατικό τρόπο είπες να αναδείξεις αυτό το θέμα. Γιατί ξέρω πόσο πολύ πονάει χιλιάδες Ελληνίδες και Έλληνες βέβαια, τα ζευγάρια, που θέλουν να αποκτήσουν παιδί και δυσκολεύονται. Και επειδή και εγώ έχω περάσει από αυτή τη διαδικασία. Γι' αυτό σου λέω μπράβο, ένα μεγάλο μπράβο. Ομολογώ ότι πρέπει τέτοιου είδους πρωτοβουλίες να τις βγάζουμε προς τα έξω δυνατά, να τις μαθαίνει ο κόσμος για να ξέρει
η Ελληνίδα που μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει λύση. Πρέπει να το ψάξετε όμως και να βρείτε το σωστό γιατρό. Θέλω να σε ευχαριστήσω. Σε αγαπώ πολύ. Κι εγώ, κι εγώ. Σ' αγαπώ. Αγάπη μου. Είσαι τέλεια, είσαι υπέροχη. Σου εύχομαι. Σου αξίζουν τα καλύτερα. Κάθε επιτυχία. Και ανυπομονώ κάποια στιγμή να ξαναβερθούμε στα Έρτζιανα. Γιατί θυμάσαι ότι περάσαμε πολύ καλές εποχές. Μπορεί να βρεθούμε στα Έρτζιανα, μπορεί να βρεθούμε στα τηλεοπτικά. Μακάρι. Μπορεί να βρεθούμε στα πεζοδρόμια να κάνουμε ρεπορτάζ. Μια χαρά. Για να δούμε. Α, ωραιότατα. Η Κρητική ωραιότατα. Επιτροπή θα μας πει για το τραγούδι. Η Κρητική τραγούδι. Επιτροπή τι λέει, παρακαλώ πολύ. Μια χαρά. Σε ευχαριστώ. Φιλάκια πολλά.